πραγματικά πεπραγμένο. Κύριε Συντυχάκη, έγινε ένα κάλεσμα από τον Αλέξη Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής αλλά και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τον όποιο τρόπο να σχηματιστεί μια κυβέρνηση των τριών, αφήνοντας στο τελευταίο αφήγημα το οποίο έγινε από τον κύριο Τσίπρα έξω τον κύριο Βαρουφάκη. Πιστεύετε ότι θα ήταν μια πρόκληση για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να συμμετάσχει σε μια τέτοια κυβέρνηση και να επιβάλλει ορισμένες από τις θέσεις, κυρίως για τα θέματα των εργαζομένων? Για έλατε να σας ακούσω. Ετυμολογικά θα σας έλεγα ότι είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ναι. Αλλά παίρνοντας την ουσία, θα ήθελα να υπενθυμίσω τα έργα και τις ημέρες και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΜΕΡΑ25 και του ΠΑΣΟ που διαχρονικά στήριξαν και ψήφισαν τρία μνημόνια. Πρώτο μνημόνιο κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, δεύτερο μνημόνιο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Σαμαρά Βενιζέλου και ένα τρίτο μνημόνιο επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε που με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα τα ισοπαίδωνε όλα και θα χόρευε με τα ούλια και ζουρνάδες στις αγορές. Πέστε μου τώρα, πόσο νεράκι κύλησε στα βλάκι από τότε μέχρι σήμερα? Και όχι μόνο αυτό, αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας, για να μην σας πάω πολύ παλιότερα, που μας έλεγαν ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια για επαναφορά της 13ης, 14ης σύνταξης, του 13ου, 14ου μισθού, για να γίνει παύση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, για κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στα καύσιμα και άλλες πολλές προτάσεις νόμου και τροπολογίες που δεν τις αποδέχτηκε όχι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ούτε και τα υπόλοιπα κόμματα. Πώς λοιπόν θυμούνται τώρα προεκλογικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Προφανώς δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση, όχι στα προγράμματα, αλλά στην φιλοσοφία, στην αντίληψη, στο DNA. Τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2026, ναι, όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί, θα προωθήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων. Αν είστε όμως εσείς μέσα σε μια κυβέρνηση ως ένας παράγοντας σοβαρός, γιατί να μην βάλετε ένα φρένο σε αυτά με την εντολή της κυβερνησιμότητας, της συνεργασίας? Γιατί θεωρούμε ότι αποχαίρει η επόμενη κυβέρνηση, είτε είναι μονοκομματική, είτε, ναι, πολυκομματική, κυβέρνηση θα υπάρξει. Και μάλιστα να σταματήσουν τους εκφιασμούς περί ακυβερνησίας, περί αστάθειας και ούτω καθεξής. Κυβέρνηση θα υπάρξει. Να σας πω λίγο στην πρόσφατη ιστορία μας, κύριε Συντυχάκη, αν επιτρέπετε πάλι. Συμμετείχε το Κομμουνιστικό Κόμμα σε κυβέρνηση. Έτσι, να μου πείτε, τότε ήταν πολύ διαφορετικές συνθήκες, όμως οι υπουργοί που βρέθηκαν σε αυτήν την κυβέρνηση έκαναν πραγματική δουλειά προς τα συμφέροντα και των εργαζομένων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μία βασική αρχή. Να λειτουργεί με τη λογική και όχι απλά με επιθυμίες. Είναι κατεξοχήν κόμμα πολιτικής συμμαχιών, πρωτίστως κοινωνικών αλλά και πολιτικών συμμαχιών, αρκεί να υπάρξουν οι προϋποθέσεις, ναι, να υπάρχουν οι πολιτικές δυνάμεις. Σήμερα λοιπόν δεν, ναι, υπάρχουν τέτοιου είδους προϋποθέσεις και το λέμε από την άποψη ότι υπάρχει ένα ταμείο ανάκαμψης, το τέταρτο υπερμνημόνιο για την εκταμείευση των 32 δισεκατομμυρίων, ναι, που εκκρεμούν 500 προαπαιτούμενα, 500 τόσα προαπαιτούμενα, τα 200 ήδη έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εκκρεμούν και άλλα 350 τα οποία είναι αντιλαϊκά. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να δώσουμε συγχώργο χάρτη, μάλιστα, σε κανέναν από τους τρεις, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο ΠΑΣΟΚ, που στηρίζουν το Ταμείο Ανάκαμψης, μάλιστα, έχουν ψηφίσει τις δανειακές συμβάσεις μέσα στη Βουλή για το τέταρτο υπερμνημόνιο. Ναι. Δεν ξεχνάμε τι τράβηξε ο λαός από όλα, Δημήτρη, αυτά τα θα κάνεις την πρώτη ερώτηση μετά. Έτσι, κατά συνέπεια το ΚΚΕ λέει, γιατί αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Μάλιστα, κύριε Συντυχάκη. Ή θα έχεις μια αντιλαϊκή κυβέρνηση την επομένη, ναι, των εκλογών, που θα τσακίσει το λαϊκό εισόδημα, τις συντάξεις, τη ζωή μέσα από φόρους και χαράτσια, ή θα στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ως μόνη δύναμη, μάλιστα, και ανάσχεση. Κύριε Συντυχάκη, επανερχόμαστε με ερώτηση. Πάμε έλα, Δημήτρη. Έλα, και μια δύναμη προοπτικής για το μέλλον. Πάμε να κλείσουμε με μια ευχάριστη έκπληξη που τη βλέπουν οι δημοσκόποι. Και νομίζω, Γιώργο, πρέπει να το σχολιάσουμε με τον κύριο Συντυχάκη. Βλέπουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μετά από πολλά χρόνια να αρχίζει να ανεβαίνει δημοσκοπικά, να μην φοβούνται να δώσουν στους δημοσκόπους ότι εμείς θα ψηφίσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα και κυρίως νεολαία. Άλλαξε κάτι, κύριε Συντυχάκη, στην πολιτική θεώρηση του Κομμουνιστικού Κόμματος και αρχίζει το κόμμα να έχει περισσότερες ψήφους, θα λέγαμε, κυρίως από την νεολαία? Τι ακριβώς συμβαίνει, για πείτε μας. Εξίσου σημαντικό και το δημοσκοπικό έβριμα,
ότι το πιο αξιόπιστο κόμμα στην ελληνική σκηνή, πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και προφανώς μήπως είναι ο λόγος που εκφράζεται ημέρα... πλέον από το γραμματέα, ο οποίος χρησιμοποιεί χιούμορ, χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, ναι. Δηλαδή βλέπουμε... Μιλάει και εξαιρετικά γαλλικά, να πούμε εξαιρετικά κάπου γαλλικά, εδώ. Έτσι πρέπει να το πούμε. Όλα, όχι, όλα να έχουν το πούμε. Τη δική τους αξία. Ναι. Κυρίως όμως ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με σταθερότητα, με αποφασιστικότητα, υπηρετεί τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού και ξέρει ο λαός ότι ψηφίζοντας ΚΚΕ είναι αυτό. Ναι. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που την άλλη μέρα θα τους γονατίσει στην κυριολεξία στην προσπάθεια να περάσουν αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα. Και ξέρετε, επιδίδονται, πλειοδοτούν παροχολογώντας, ναι, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τσακώνονται και οι τρεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, περιόνου σκιάς, ενώ την ίδια στιγμή όλοι έχουν συμβάλει στην εφαρμογή αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών σε βάρος του λαού. Και αυτό είναι και μια απόδειξη γιατί ο λαός αυτή τη στιγμή βλέπει με θετικό μάτι το ΚΚΕ με ανωδική πορεία που θα εκφραστεί στην Κάρπη. Να σας ρωτήσω, δώστε μας ένα νούμερο. Εγώ πάντα το ρωτάω αυτούς τους υποψηφίους του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τι κατώτατο μισθό θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα, τι έχει προβλέψει στο οικονομικό του πρόγραμμα? Κοιτάξτε, είναι προτάσεις που δεν τίθονται τώρα 10 μέρες πριν από τις εκλογές. Όχι, είναι αυτό θέλω να ακούσω. Βουλή. Επειδή δεν τίθεται και το γνωρίζω εγώ το νούμερο, αλλά έχουμε πείτε το να το ακούσουμε. Νόμου, έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου στη Βουλή από τα συνδικάτα, προτάσεις των, ναι, συνδικάτων, ναι, για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, των κλαδικών συμβάσεων, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, να υπάρξει ρήτρα αναπροσαρμογή των μισθών με βάση τον πληθωρισμό. Να επανέλθουν οι τριετίες που θα επιφέρουν αυτόματα. Αν επιτρέπετε μια ερώτηση, ποια κυβέρνηση θα τα υλοποιήσει αυτά? Γιατί εγώ τα ακούω πολύ σωστές προτάσεις. Ποια κυβέρνηση, κύριε Σιτιχάκη? Ποια κυβέρνηση θα τα υλοποιήσει αυτά? Η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είστε αναξιόπιστοι, κύριε Αλεξιάδη, διότι αυτές οι προτάσεις. Ναι, είμαστε αναξιόπιστοι και είμαστε ίδιοι με τη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Αυτά να τα λέτε μέχρι τις εκλογές, κύριε Σιτιχάκη. Το καλύτερο δώρο είναι. Ευχαριστούμε. Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ για κάθε επαγγελματία και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Ποια κυβέρνηση θα τα κάνει αυτά? Ποια κυβέρνηση? Καλή επιτυχία. Να γίνει παύση πληστηριασμών. Αυτό υπηρετεί το ΚΚΕ και την επόμενη μέρα στην κυριολεξία δεν θα σας αφήσουμε σε χλωρό κλαδί. Είτε είναι ο ένας κυβέρνησης, είτε ο άλλος ή όλοι μαζί σας.